Γεια σας, δεν σας είδα εκεί. Οι αναγνώστες του newsletter μου, κάποιοι αναγνώστες, όχι οι χιλιάδες, 5-6 ήταν, μου ζήτησαν να τους εξηγήσω με ποιο τρόπο κρατάω σημειώσεις από τα βιβλία που διαβάζω. Σκέφτηκα, αντί να σας γράψω άλλο ένα μακρινάρι, να σας τα πω λίγο προφορικά, πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Δοκιμάσουμε αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Για να κρατήσετε σημειώσεις λοιπόν, με τον τρόπο που τις κρατάω εγώ, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο καλύτερος του κόσμου, αλλά είναι ο δικός μου τέλος πάντων, χρειάζεστε τα εξής. Πρώτον, ένα καλό βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο The Great Escape του Angus Deaton, του νομπελίστα Angus Deaton, το οποίο μιλάει για την ιστορία των οικονομικών ανισοτήτων ουσιαστικά. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, το συστήνω. Θα το χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα. Δεύτερον, χρειάζεστε χρωματιστά ή και μονόχρωμα, δεν ξέρω αν υπάρχουν μονόχρωμα, post-it. Θα σας πω λοιπόν πώς το κάνω εγώ. Διαβάζω ένα βιβλίο. Βρίσκω ένα απόσπασμα που με ενδιαφέρει. Του βάζω ένα μικρό post-it. Και συνεχίζω να διαβάζω το βιβλίο μέχρι να το τελειώσω. Στο τέλος του βιβλίου έχουμε καταλήξει σε μια σειρά από post-it, σημειώσεις. Υπάρχουν διάφορα applications τα οποία χρησιμεύουν για να κρατάει κάποιος ή κάποια σημειώσεις. Εσείς μπορείτε να προτιμάτε κάτι διαφορετικό. Εγώ χρησιμοποιώ το Google Keep, το οποίο είναι ένα online application, έχει και application στο κινητό, στο οποίο κρατάς κάποιες σημειώσεις σε τετραγωνάκια που μοιάζουν με post-its. Σε κάθε post-it ξαναδιαβάζω το απόσπασμα και προσπαθώ να καταλάβω πρώτα απ' όλα γιατί είχα κρατήσει τη σημείωση. Κάτι το οποίο σας συστήνω ανεπιφύλακτα είναι η σημείωση που θα κρατήσετε να είναι γραμμένη στη δική σας γλώσσα, να είναι σαν ένα μήνυμα που στέλνετε στον εαυτό σας. Πολλές φορές μετά από 2 μήνες ή 3 μήνες θα έχετε ξεχάσει τι σήμαινε αυτό το απόσπασμα για εσάς, αλλά αναγράφετε τι σημαίνει το απόσπασμα για εσάς. Αυτό κάνω και εγώ. Σε αυτή τη σημείωση, στη σελίδα 47, ο Deaton γράφει για διάφορες κοινωνικές έρευνες, οι οποίες γίνονται σε διάφορες χώρες για να αποτυπώσουν την ευτυχία των πολιτών σε κάθε χώρα. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που πολλοί παραγνωρίζουν σε αυτές τις έρευνες είναι ότι οι διάφοροι λαοί αναφέρουν την ευτυχία και μιλάνε για την ευτυχία με διαφορετικό λεξιλόγιο, με διαφορετική γλώσσα, με διαφορετικές λέξεις που συχνά δεν μεταφράζονται καλά από τη μία γλώσσα στην άλλη. Για παράδειγμα, ενώ οι Αμερικανοί λέει χρησιμοποιούν το happy, λένε ότι είναι happy και το χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη πάρα πολύ συχνά και για να περιγράψουν το πώς νιώθουν, αυτό δεν ισχύει τόσο με τους Γάλλους ή με το πώς εκφράζουν το πώς νιώθουν οι Ασιάτες. Πράγμα που κάνει τη σύγκριση στις ερωτήσεις τέτοιων κοινωνικών ερευνών δύσκολη, περίπλοκη υπόθεση. Μου άρεσε αυτό, το βρήκα ενδιαφέρον, μπορεί να το χρησιμοποιήσω κάπου. Κάθομαι και το γράφω σε σημείωση. Στο τέλος, αφού έχουν συμπληρωθεί όλες αυτές τις σημειώσεις, είναι χρονοβόρα η διαδικασία, μπορεί να κρατήσει και πολλή ώρα. Σίγουρα κρατάει λιγότερη ώρα από ό,τι κράτησε η ανάγνωση του βιβλίου, αλλά δεν είναι ευκαταφρόνητος ο χρόνος που αφιερώνω σε κάτι τέτοιο. Προκύπτει ένα κείμενο, μια σειραφή από σημειώσεις, οι οποίες είναι μέσα στο Google Keep και ζουν πια εκεί. Θα σας βάλω κάτω, αν θέλετε, να δείτε τις σημειώσεις που κράτησα εγώ για τον εαυτό μου από αυτό το βιβλίο. Υπενθυμίζω ότι αυτές οι σημειώσεις είναι γραμμένες έτσι ώστε να απευθύνονται σε μένα. Ώστε όταν μετά από 2 ή 3 ή 6 μήνες επιστρέψω στο Google Keep για να διαβάσω, για να ψάξω να ξαναβρω ιδέες από τις παλαιότερες σημειώσεις μου, ίσως για ένα καινούριο άρθρο ή για κάποιον άλλο λόγο, να μπορώ διαβάζοντας αυτό το κειμενάκι που θα έχει προκύψει να καταλάβω γιατί είχα κρατήσει αυτές τις σημειώσεις. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις βέβαια που μπορεί να θέλω να κρατήσω αυτούσια ολόκληρα αποσπάσματα. Εκεί είτε κρατάω τις σημειώσεις στον αριθμό της σελίδας, εφόσον έχω προσβάσιμο το βιβλίο, δεν είναι δανεισμένο ή κάτι άλλο, είτε με το Google Lens, ένα άλλο application, τραβάω μια φωτογραφία της σελίδας, παίρνει το κείμενο και κρατάω μέσα στο ίδιο Google Keep αυτούσιο το κείμενο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Όταν ακούω audiobooks, συνήθως φροντίζω να έχω πρόσβαση και στο έντυπο. Δηλαδή έχω το βιβλίο και με τις δύο μορφές. Ακούω πάρα πολλά audiobooks πλέον, και στο αυτοκίνητο και στο περπάτημα. Όποτε πηγαίνω έρχομαι σε ραντεβού ή στη δουλειά, σχεδόν πάντα θα με δείτε με ακουστικά να ακούω κάποιο βιβλίο. Όταν ακούω βιβλία, η διαδικασία της καταγραφής σημειώσεων είναι διαφορετική, γίνεται διαφορετική. Όταν γυρίσω στο σπίτι, μετά από ραντεβού, μετά από βόλτα, μετά από περπάτημα, επιστρέφω στο χάρτινο, κάνω ένα ξεφύλισμα στο κομμάτι του βιβλίου το οποίο μόλις έχω ακούσει και επισημαίνω τα σημεία τα οποία είχα βρει ενδιαφέροντα. Όταν τα ακούω, θυμάμαι ότι υπάρχουν σημεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα, θυμάμαι αν είναι ένα ή δύο, μπορεί να θυμάμαι και ποια είναι τα σημεία, συνήθως δεν θυμάμαι ποια είναι τα σημεία.
αλλά τα έχω επισημάνει, ξέρω ότι υπάρχουν, ξεφυλίζοντας τα βρίσκω και βάζω τα post-its και η υπόλοιπη διαδικασία είναι πανομοιότυπη. Αυτό είναι αρκετά πιο χρονοβόρο, αλλά τουλάχιστον δίνει τη δυνατότητα να διαβάζουμε περισσότερα βιβλία όταν περπατάμε ή όταν κάνουμε και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιώ. Ελπίζω να τη βρίσκατε χρήσιμη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα παρόμοια βίντεο στο μέλλον, μπορείτε να πατήσετε για να κάνετε. Όχι, πλάκα κάνω. Μην πατήσετε, δεν με νοιάζει αν θα κάνετε subscribe, δεν είναι τέτοιου είδους κανάλι αυτό.